Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε να δούμε το 25 τη σύνθεση για να έχουμε την ασφάλεια στην Κρήτη. Εμείς ευχαριστούμε για τη στήριξη. Ό,τι στήριξη μπορούμε να κάνουμε, γιατί πολλά χρόνια είναι που συνεργαζόμαστε και θεωρώ ότι είναι προς όφελος του νησιού μας και της εθνικής οικονομίας. Όταν χαιρίζω τόσα εκατομμύρια από τη σύνδεση, είναι πάρα πολύ θετικό. Μπήκαμε στο 2024, που είναι η χρονιά κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Αττική και την Κρήτη. Έχουμε σήμερα και πάλι τη χαρά να είμαστε εδώ, στην περιφέρεια Κρήτης, σε μία ακόμη συνάντηση από τις περιοδικές συναντήσεις που κάνουμε με τον Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες και τα στελέχη της αρχής, προκειμένου να συνεργαστούμε ούτως ώστε σε αυτήν την τελική ευθεία τα τελικά ορόσημα να υλοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ώστε στο τέλος του 2024 να ηλεκτρίσουμε το καλώδιο και το καλοκαίρι του 2025 το καλώδιο να λειτουργεί εμπορικά, όπως λέμε, κανονικά. Η Κρήτη γνωρίζει από την ηλέκτριση της λεγόμενης μικρής διασύνδεσης ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη ότι το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτροδότησης έχει ανέβει. Μονάδες κλείνουν, ακόμα περισσότερες μονάδες θα κλείσουν, μόλις ολοκληρώσουμε τη μεγάλη διασύνδεση. Για το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό, για την τοπική οικονομία, την τουριστική οικονομία είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για την εθνική οικονομία είναι σημαντικό, καθώς εξοικονομούνται χρήματα από τη ΣΥΚΟ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από την ελληνική δημοκρατία. Σε αυτή τη φάση που βρίσκονται τα έργα, δηλαδή π.χ. στη Δαμάστα, στο... Θα τα δείτε αύριο κατά την επίσκεψη στη Δαμάστα, ότι υπάρχει εντυπωσιακή πρόοδος και γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουμε και μέχρι το τέλος του 24 θα έχουμε ολοκληρώσει. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της περιφέρειας και των τοπικών αρχών για την ολοκλήρωση και των συνοδών έργων που απαιτούνται και γίνονται πάντοτε στο τέλος, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η ηλεκτρική διασύνδεση. Αλλά παράλληλα με αυτό, μας είχατε πει για ένα καλώδιο του Facebook, μας είχατε πει και άλλα ζητήματα. Να μας πείτε τι άλλες εξελίξεις έχουμε. Έχουμε μία θυγατρική τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που ονομάζεται Greek Telecom και η οποία συμμετέχει μαζί με την Telecom Egypt και άλλες μεγάλες εταιρείες σε ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που έρχεται από την Αίγυπτο και θα συνδεθεί στη Νότια Κρήτη. Η άλλη μεγάλη εξέλιξη είναι ότι ο ΑΔΜΙΕ ορίστηκε πρόσφατα ως φορέας υλοποίησης και κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Το έργο αυτό πια ανήκει στον ΑΔΜΙΕ. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να συμμετέχει στο έργο αυτό και η Κυπριακή Δημοκρατία και άλλοι επενδυτές. Θα το δούμε αυτό τους επόμενους μήνες. Για την Κρήτη το έργο δεν θα φέρει καμία πλέον επιβάρυνση, καθώς θα συνδεθεί στην εγκατάσταση που κατασκευάζεται για την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής Κρήτης αυτή τη στιγμή. Όμως θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη γεωπολιτική σημασία του νησιού και την ενεργειακή του σημασία σαν κόμβος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι σαφές πλέον ότι μπαίνουμε στην εποχή των μεγάλων ενεργειακών διασυνδέσεων που απαιτούνται ώστε να προχωρήσει ομαλά η πράσινη μετάβαση. Για την διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 2028, αρχές 2029. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μας είπατε λοιπόν το καλοκαίρι του 2025 θα έχουμε εμπορική λειτουργία του καλωδίου. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες ηλεκτροδότησης του νησιού θα καλύπτονται από το συνδυασμό των δύο ηλεκτρικών διασυνδέσεων και θα έχουν παραμείνει μόνο εφετρικές μονάδες που αυτή τη στιγμή μελετάτε ποιες θα είναι και πού θα βρίσκονται και πόσο μεγάλες θα είναι. Είναι υπομελέτη αυτή τη στιγμή το πού θα είναι. Και αυτές οι μονάδες δεν θα λειτουργούν, θα είναι σε ψυχρή εφεδρία, άρα δεν θα επιβαρύνουν σε τίποτα. Απλώς θα χρειάζεται να υπάρχουν, γιατί σε περίπτωση, οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, δεν μπορεί να μείνει το νησί χωρίς ενέργεια. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν άμεσα και να καλύψουν σε έκτακτη περίπτωση τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού. Μία διαχρονική συνεργασία με τον ΑΔΜΙΕ και τον Γιώργο Μανουσάκη προς όφελος της Κρήτης, της ενεργειακής ασφάλειας του νησιού μας. Είδαμε ότι με τη μικρή διασύνδεση από τα Χανιά προς την Πελοπόννησο, ότι στηρίχθηκε το σύστημα στην Κρήτη και δεν είχαμε προβλήματα, ειδικά το καλοκαίρι, στην τουριστική περίοδο.
Με την ολοκλήρωση του καλωδίου η Κρήτη θα είναι ενεργειακά ασφαλής. Και αυτός είναι ο στόχος. Και για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα κερδίζει πάνω από 400 εκατομμύρια λόγω της διασύνδεσης. Η Κρήτη γίνεται ενεργειακός κόμβος. Και αυτό το είχαμε δηλώσει αρκετά χρόνια πριν, όταν είχαμε ξεκινήσει τους σχεδιασμούς και βλέπαμε τι γινόταν και από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Το ότι Κύπρος, Ισραήλ και Κρήτη συνδέεται και με την υπηρετική Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γεωπολιτικά η Κρήτη θα αποτελέσει ένα ενεργειακό κόμβο. Και σε αυτό οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μανουσάκη για αυτήν τη διαχρονική συνεργασία και που είναι προς όφελος της Κρήτης. Το θέμα είναι ότι δεν κοιμούνται τα λινοπεράματα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι σας το είπε ξεκάθαρα. Δεν θα δουλεύουν, αλλά θα είναι αν παραμείνουν, γιατί γίνονται αυτή τη στιγμή οι απαραίτητες μελέτες, αλλά θα είναι εφεδρεία. Αν χρειαστεί, μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ. Όμως πρέπει να προετοιμαζόμαστε, μην γίνει οτιδήποτε αρνητικό, άρα πρέπει να υπάρχει η ασφαλή ενέργεια στην Κρήτη.